Πριν από λίγο, η σύζυγος του Σπύρου Φωκά, μέσα από μια ανάρτησή της, έκανε γνωστό το γεγονός ότι ο Σπύρος Φωκάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Έδινε μεγάλη μάχη πολύ καιρό τώρα, νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το καλοκαίρι χρειάστηκε, εξαιτίας των αναπνευστικών προβλημάτων που είχε, να μεταφερθεί στην Αθήνα και να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Ένας ηθοποιός με σημαντική πορεία και σημαντική καριέρα, ένας ηθοποιός που τίμησε και δόξασε την Ελλάδα στα πέρατα του κόσμου, έφυγε από τη ζωή. Το τελευταίο διάστημα ήταν αρκετά δύσκολο για τον ίδιο, πολύ δύσκολο, δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δυστυχώς μαθαίναμε ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, ότι επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του. Στα συλληπιτήριά μας, στα θερμά συλληπιτήριά μας στην γυναίκα του και στην οικογένειά του, γιατί είναι πραγματικά μια μεγάλη απώλεια για το για χώρο της τέχνης. Για τους ηθοποιούς που πραγματικά είχαν κάνει και αληθινά πράγματα στο εξωτερικό. Για το χώρο της τέχνης γενικότερα. Καριέρα και ωραίος άνθρωπος. Και ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Και πολύ καλός ηθοποιός. Πολύ βέβαια. Ωραίος άνθρωπος. Και δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, ξεκουράστηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν κανείς δει τα τελευταία 2-3 χρόνια πώς ήταν η ποιότητα της ζωής του ανθρώπου αυτού, φτάνουμε πλέον σε σημείο, παρά την τραγική απώλεια, και να πούμε συλληπιτήρια σε όλους τους οικείους του, ότι παιδιά, ο άνθρωπος ξεκουράστηκε. Ξεκούρασε, έτσι. Θα λείψει δηλαδή όμως η ποιότητά καλά, του. Καλά, δεν το συζητώ τώρα. Όλη αυτή η γενιά είναι άλλη γενιά αυτή. Όλο αυτό που κουβαλούσε αυτός ο άνθρωπος και δεν έκανε ξεχωριστό και οι αξίες του.